Μία αλλαγή σαν την είσοδο της τεχνικής νοημοσύνης στην επιχειρηματικότητα και στο management φέρνει σίγουρα και καλά και κακά αποτελέσματα και αλλάζει ριζικά το ρόλο του manager. Θα ήθελα να εστιάσω σε τρία καλά και τρία αρνητικά. Πιστεύω ότι είναι τα πιο σημαντικά κατά την άποψή μου. Όσον αφορά τα θετικά κομμάτια, ένα βασικό πράγμα μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων. Η ταχύτητα επεξεργασίας real time των δεδομένων και επιτρέπουν σε ένα manager να μπορεί γρήγορα να αποφασίζει σωστότερα. Ένα άλλο κομμάτι που βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μονάδας. Και σε επίπεδο manager αλλά και στα άλλα επίπεδα η βοήθεια που παίρνει κάποιος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να έχει 3-4 βοηθούς στα χέρια του να κάνουν ακριβώς αυτό που τους λέει. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα σαφώς πιο αποτελεσματικό μάνατζερ σε ένα πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης. Το τρίτο θέμα που πιστεύω ότι αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μεταφέρει την ανάγκη των human resources, των πόρων που έχει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός από την επεξεργασία των δεδομένων την διαχείριση των ανθρώπων. Δηλαδή, ρουτινιάρικες δουλειές οι οποίες μέχρι χθες κάναν οι άνθρωποι δεν χρειάζεται πρέπει να τις κάνουν αυτοί. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί να μειώσουμε τον κόσμο που επεξεργάζεται πληροφορίες και κάποιοι από αυτούς θα εποπτεύουν την επεξεργασία που θα γίνεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να μεταφέρουμε όμως τα resources στη διαχείριση του ανθρώπου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν λέμε να φύγουν λοιπόν αυτά τα resources, πρέπει να φύγουν από την επεξεργασία και να περάσουν στην διαχείριση των ανθρώπων. Αλλάζοντας τώρα σελίδα και πηγαίνοντας στο αρνητικό κομμάτι, θα έλεγα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα νοητικής παχυσαρκίας, όπως όταν μπήκε η μηχανή στον άνθρωπο. Πρακτικά δηλαδή, όσο περισσότερο κανείς αφήνεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τη δουλειά του, σιγά σιγά αδρανεί ο εγκέφαλος και δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Άρα θα οδηγηθούμε στο χρόνο σε λιγότερο αποτελεσματικούς μάνατζερς, από την άποψη. Ένα άλλο κομμάτι που θα έλεγα ότι είναι μια απειλή είναι η ομογενοποίηση του αποτελέσματος. Εάν όλοι οι μάνατζερ χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, μειώνεται αυτό που ήταν η δημιουργική παρέμβαση του ανθρώπου, αφήνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της δημιουργικότητας στη μηχανή, με αποτέλεσμα η μηχανή να παράγει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα για όλους. Άρα θα φτάσουμε να έχουμε μια ομογενοποίηση του αποτελέσματος και μια μείωση αυτού που ήταν η δημιουργικότητα του μάνατζερ που άλλαζε τα πράγματα και οδηγούσε σε νέους δρόμους μια επιχείρηση. Τέλος, πολύ σημαντικό για μένα πιστεύω ότι είναι ένα φαινόμενο αυταναφοράς του μάνατζερ. Όταν δηλαδή κάποιος έχει έναν βοηθό δίπλα του και έναν άλλον άνθρωπο να τον ρωτήσει, να μοιραστεί τη σκέψη του, να του πει έστω φτιάξω μου αυτόν τον πίνακα, έχει αμέσως την πρόσβαση σε έναν άλλο ανθρώπινο εγκέφαλο που μπορεί να του δώσει ένα feedback, να του πει ξέρεις κάτι αυτό που ρωτάς δεν είναι καλό, βελτίωσέ το, κάνε το λίγο διαφορετικό. Όσο αυτή η υποστήριξη γίνεται από τη μηχανή, ο manager αυτοαναφέρεται. Παίρνει πίσω δηλαδή αυτό που ζήτησε χωρίς κάποιος να του λέει κάτι κριτικό για αυτό που ψάχνει. Και εκεί πιστεύω ότι θα χαθεί ένα κομμάτι δημιουργικότητας και αυτόματης διόρθωσης που παρέχει ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτά τα 6 σημεία θα έλεγα για την τεχνητή νοημοσύνη και κλείνοντας λέγοντας ότι τελικά σε ένα περιβάλλον που η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο management θα έχουμε ανάγκη περισσότερο από managers leaders παρά από managers διαχειριστές.